Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Αφού έχουμε κάνει εξαιρετικές κουβέντες με τον Μάριο Ασλαμά. Τι έλεγε πάλι. Κάποιος του είπε κάτι. Α, πραγματικά, δηλαδή. Πραγματικά θέλω να μαζευτώ μια μέρα που εκεί που είναι με αυτούς που του λένε κάτι και να πάω να μιλήσω λίγο. Να δω, είναι κανονικά άτομα, έχουν κάποια προβλήματα. Σταύρο, να έχεις στο μυαλό σου αυτό που σου λέει ο Στέργιος. Είναι η έκφραση που θα σε ακολουθεί από εδώ και πέρα. Και μπλουζάκι θα το κάνω. Θα το κρατήσω. Ναι, ναι, όχι, όχι. Βασικά θα βάλω ένα α4 μπροστά σου. Ναι. Δεν το είπε σήμερα. Το πρώτο βήμα. Σε κάθε ευκαιρία θα σου το επιθυμίζω. Τώρα σε βλέπω ήρεμο, δεν χρειάζεται. Ποιο είναι ήρεμο. Εσύ. Δεν είσαι ήρεμο. Πες να τα κάνω. Κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Εντάξει. Πέντε φορές θα το λες μέσα σε αυτό, θα το σκέφτεσαι. Κατάσταση ζεν. Είναι εγώ με το ΠΑΟΚ 24, η αγάπη ήρθε δίπλα μου, σιγά σιγά πλησιάζει. Ήταν αριστερά, τώρα ήρθε δίπλα μου. Ωραία, η σήμερα δηλαδή, για όσους δεν καταλάβατε ποια είναι δίπλα μου. Ο Στέργος Αναστασιάδης είναι ακόμα πιο πέρα. Τι κάνει ποιος σου? Καλά είναι. Φάση ανασύνταξης και μελέτης. Μελέτης. Γιατί η επόμενη υποχρέωση είναι το Μάρτιο. Άρα Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη. Τι ωραία δουλειά, ρε φίλε. Τι ωραία δουλειά. Πρόσεξε, Μάρτιο είναι οι επόμενε κλήσει. Θα έχει γίνει σε δύο. Να σου πω, μπορεί να βρει ακριβώ Σαββατοκύριακο που είναι οι επόμενε κλήσει και τα παιχνίδια. Βεβαίως. Για να κανονίσουμε να πάμε πουθενά φθηνά. Βεβαίω. Μπορεί να το αναλάβει αυτό το πράγμα. Mm. Να πάμε, κάτι. Μάρτιο, Και αν έχει Ελλάδα, Ολλανδία στην Τούμπα, γιατί ψάχνουμε και την έδρα τώρα, σαν ΕΠΟ. Δεν με απασχολεί. Δεν σε απασχολεί. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την εθνική Ελλάδα σε αυτή τη φουρνιά δεν με απασχολεί. Το μόνο που σε απασχολεί είναι τι κενό θα υπάρχει για να πα σε αυτήν. Για να φύγουμε αυτό ακριβώς. Που εκείνη την περίοδο θα είμαστε κανονικά, θα και κερδίζουμε με ψυχοφάρμακα. Θα είμαστε δηλαδή σε τέτοιο mood. Ήδη δηλαδή αισθάνομαι σε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, 4 μήνες λες και έχουν περάσει 8 αιώνες. Ναι. Εντάξει. Η βλακεία έρχεται και παίρνει όλη την ώρα. Ευτυχώς, φίλοι ακροατές, δεν τα αντιλαμβάνεστε όλα όσα γίνονται. Να είστε πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι. Πραγματικά είναι η περίοδος που, αν γυρίσει και μου πει κάποιος, Σταύρο, πάρε τόσα και μην ξανασχοληθείς με τη δημοσιογραφία, θα τα πάρω με δύο χέρια. Ωραία, και θα εξαφανιστώ. Όσοι λοιπόν έχετε κανένα εκατομμύριο στην άκρη για πέταμα, εδώ είμαστε. Σκεφτείτε το. Ναι, ωραία. Ένα εκατομμυριάκι και δεν ξανασχολούμαστε με τίποτα. Θα πάμε στις Μπαχάμες, στα Γκόα, στην Γκόα, κάπου θα πάμε τέλος πάντων. Θα επιστρέψει το Μάιο. Δεν θα επιστρέψω ποτέ. 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 Εντάξει. Είναι εγώ λοιπόν το ΠΑΟΚ 24. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη μετά τις 5.30 για το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Πλησιάζει το παιχνίδι Σάββατο για αναμέτρηση. Σάββατο 7.30. Για να πάμε και την Κυριακή στο μπάσκετ. Τι ώρα πες μας μέσα. 5 νομίζω. 5. Mm. Μετά το μεσημεριανό καφέ ακριβώς θα... Ναι, γιατί θα πάμε στο μπάσκετ. Σε θέλω ήρεμο εκεί, στο μπάσκετ. Viral. Ξεκούραστα viral. Μη γίνεις Viber, που έχει πει ένα συνάδελφος. Δεν θα γίνω Viber. Το βίντεο Viber. Η Κατερίνα καινούργιο συνεχίζει να σολάρει στο κανάλι του Προέδρου. Ένας νικητής κερδίζει ένα ενεργειακό τζάκι. Είδες τι δίνει ο πρόεδρος. Ενεργειακό τζάκι. Και δύο τυχεροί κερδίζουν σε κόσμο. Ανάβει δηλαδή με ενέργεια. Ναι. Δηλαδή. Δεν έχεις ιδέα από τζάκι αυτό. Το ενεργειακό τζάκι. Ας το ομολογήσουμε. Τι. Είναι αυτό τα καινούργια ρε εσύ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βάζεις τα ξύλα αυτά και είναι ολοκληρωμένα. Ξέρετε τι έβαλα τζάκι σε ένα λεπτό. Τι ρε. Στον υπολογιστή πίσω όχι, να τρέχει. Όχι, εκεί στο μέτσοβο. Νόμιζα ότι είναι κάτι τόσο δύσκολο. Ναι. Καλά, δεν είναι δύσκολο να το κρατήσει, είναι δύσκολο, όχι να το ανάψει. Τι λες, ρε. Ναι, να το κρατήσει είναι δύσκολο. Εγώ δεν ήξερα τι κάνει αυτό προσάναμα. Καλά, αυτοί οι λήθοι που βάζουν φωτιές στα δάση, γιατί βάζουν καζάκια. Αυτό ρε φίλε, με 5 τέτοια έχει κάψει. Τι? Ένα τα βάζει αυτό, έχει 5-5. Ένα έβαλα, ρε. Για τα δάση, λέει. Δηλαδή, βάζει ένα εδώ, ένα στα 100 μέτρα ένα, και τελείωσε. Κάει και όλη η περιοχή. Δεν είναι βέβαια και πολύ κομψό αυτό που είπαμε, ούτε το προτείνουμε. Εντάξει, αλλά γενικά εύκολο ήταν το τζάκι. Ναι, στις 5.30 είναι το μπάσκετ. Στις 5.30 είναι το μπάσκετ, ναι. Πολύ ωραία. Τι δίνει ΠΑΟΚ? Κάτσε να ξανανοίξω. Στοίχημα.gr, μεγάλος χορηγός. 1.30 το ΠΑΟΚ, 3.70 το Πανονάρι. Για να το σιγουρέψω θα παίξω 10 ευρώ στον Άρη. Γιατί είμαι σε τέτοιο καλό mood. Στο στοίχημα που πραγματικά... Και παράταση. Παράταση. Μετράει παράταση. Μάτσε να πάει στην παράταση. Ναι, 11.
Όχι, 1-2. 1,2. Δεν θα προλάβουμε να το δούμε αν πάει στην παράταση. Πρώτα απ' όλα, ας γυρίσει με το καλό η ομάδα από την Τενερίφη. Άλλο κι αυτό. Το βίντεο που έστειλα χθες το είδατε. Που ουρανοξύστηκα το βγαίνω. Το κύμα. Το είδατε. Ξέρουμε που πάμε. Εγώ μίλησα με έναν παράγοντα του μπάσκετ χθες και του λέω: δεν πρέπει να αναβληθεί. Μου λέει: δεν μας αμεπάω και είμαστε στο μεταξύ. Αυτή βάλαμε 34 πόντου στο κεφάλι στη Βαλένθια. Εντάξει, τι πάω και εσά το φρεαγόρι μου να μην γίνει, να αναβληθεί. Στέργιο, 6:30 σήμερα το πρωί. 6:30 ξεκίνησαν, δηλαδή. Κοίτα. Πρέπει να σηκώθηκαν κατά τις 3:30. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αθήνα, Μαδρίτη, Μαδρίτη, την Ελλάδα. Α, Αθήνα, Μαδρίτη, βρήκαμε. Ναι. Α, στο διάλογο. Τι να βρίσκαμε, πού θα πηγαίνανε. Μπορεί να βρίσκαμε Αθήνα. Μιλάνο, Νις, Νις, Βαρκελόνη, Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Μαδρίτη, Τενερίφη. Αύριο κατευθείαν στο γήπεδο. Εγώ ένα τέτοιο γιατί ψινόμουν πέρσι να πάω. Πρόπερσι, παίζαμε και πέρσι και πρόπερσι. Ναι, πρόπερσι νομίζω ψινόμουν. Ρίχνω μια ματιά εκεί στα αεροπορικά και ήταν Φιλέας Φογκ κανονικά. Πρόπερσι ψινόμουν που, που είχα πάει Μαγιόρκα και με ρωτούσε αν μπορούσα να πάω στην Τενερίφη. Και πάει Μαγιόρκα. Ναι, σταματήσα στα σύνορα. Τέλος πάντων. Είναι δύσκολο ταξίδι. Έχουμε ποδόσφαιρο, γυρνάνε τα παιδιά μας σιγά σιγά. Φτάνει αυτό με τις εθνικές παιδιά. Πάει ο άλλος κάθε στον πάγκο εκεί. Κάτσε, έχουμε και σήμερα. Τι έχουμε. Έχει σήμερα Σερβία, έχει Ρουμανία, έχει Λιμιό εθνική. Σήμερα Σερβία, Σερβία, Λιθουανία. Σερβία, Λιθουανία, 10 παρατέταρτο. Ποιο πρόεδρο. Ποιο. Όχι ο πρόεδρο. Ποιο το δείχνει. Το προχθεσινό το έχει δείξει η ΕΡΤ. Τώρα το σημερινό. Ναι, η ΕΡΤ πάλι. Σήμερα είναι αυτό. Σήμερα στις 8. Εκεί παίζουμε. Να δούμε Κουλούρι, Λιμιό, Λάμπρου. Στη ρεβάνση του 0-1. Δύσκολα πράγματα. Θα το παίξω εγώ. Λοιπόν, Σερβία, Λιθουανία 14, Μαυροβούνιο, Ρουμανία ίδια ώρα, Αυστρία, Ελλάδα στις 8. Το ότι γύρισε πρώτο ο Βαρέλα που πήγε στην Ουγκάντα. Και οι άλλοι ακόμα έρχονται, δηλαδή δεν είναι θέμα προς κουβέντα, ρε, εσύ. Εντάξει, το Βαρέλα έπαιξε Σάββατο, ρε. Οι άλλοι παίξαν Κυριακή. Ο Άρντα πότε έπαιξε. Α, ναι, μαζί παίξαν. Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Ο Άρντα έπαιξε στην Αίγυπτο. Ο Άρντα θέλει λίγη χρόνο παραπάνω. Και γυρνάει πρώτος ο Βαρέλα από όλους. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Φαντάσου πόσο καλά περνούσε εκεί. Πρέπει να μίσθω σε αεροπλάνο. Να του είπε το άλλο, να σου πω σήκωστο. Μα είναι 30 επιβάτες έξω. Βρεάσε τώρα, πάμε. Πάρε ένα χιλιάρικο, με ένα χιλιάρικο. Στον Ουγκαντιανό. Ο Ουγκάντα Ερ. Στο πάτσε τον Καζάκη. Και μετοχές, και μετοχές στην εταιρεία. 20%. Ισχύει αυτό, ως πρώτος κύριε. Το ανεμόπτερο εκεί. Μια χαρά. Μπράβο στο Φερνάντο. Με φτερά, ξέρετε τι ισχύει σε αεροπορικές αφρικανικές. Ναι. Αυτά που εμείς θεωρούμε παλιά αεροπλάνα. Τα παίρνουν αυτοί. Άκουγα, ξεκινάνε τα αεροπλάνα, φτιάχνει ένα αεροπλάνο. Ναι. Πάει πρώτα στις προηγμένες οικονομικά χώρες. Ναι. Μετά από 25 χρόνια. Πάει στην Αφρική. Όχι, έρχεται σε σένα. Σε σένα έρχεται. Ναι. Έχει, τα έχει τα χιλιόμετρά του. Ωραία. Και μετά από 25 χρόνια πάει στην Αφρική. Να, ωραία. Δηλαδή, άρα τώρα στην Αφρική. Το 1970 στην Ουγκάντα είχαν το πρωτότυπο τον αδελφό Ράιτ. Με το πιδάλι, αυτό. Το δέδαλο σερ. Ναι, ναι. Δέδαλο σερ. Αυτό ήταν. Άρα καλά έκανε και εκεί ο Βάρνταλ. Ο Βάρνταλ νωρίς. Ο Βάρνταλ. Βάρνταλ. Η φωτογραφία του Βάρνταλ όταν γύρισε είναι μυθική. Ποια από όλες. Αυτή η τελευταία που κάνει και η Ματσού. Πάντα έτσι κάνει. Δεν είναι. Αυτή ήταν, φίλε, Clint Eastwood από τα βάθη της Αφρικής. Με μπούκλα. Ναι. Εντάξει, πραγματικά, δηλαδή. Αιγύπτιος έχει... εραστής, δηλαδή πρέπει να το έχουν πει ποτέ, δεν πρέπει να υπάρξει φράση αυτό. Δηλαδή... Έχει υιοθετήσει duck face μόνιμο. Για κάποιο λόγο, το έχεις παρατηρήσει. Δεν έχει βάλει αυτό που, που βάζετε στα χείλη και κάνετε τα ψήματα. Κολαγόνο. Δεν ξέρω, κολαγόνο, αλήθεια αυτό. Το έχει υιοθετήσει αυτό το στυλ, το duck face. Και περπατάει και έτσι. Δεν είναι μόνο φωτογραφία δηλαδή. Είναι πακέτο. Ναι, duck ναι, ναι. People. Duck men. Είναι τρόπο ζωής. Ο τεράστιος Βάρντα. Το οποίο γίνονται χιλιάδες θέματα δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν βαριέσαι. Ναι. Δεν μάμεις που δεν μάμεις, δεν πάμε για ψάρεμα, αλλά ένα τέτοιο πράγμα. Ούτε κανείς δεν ξέρει στο μεταξύ θα γίνει με τον Άρντα. Όντως, αλήθεια. Δηλαδή, ναι, όλοι ρωτάνε και όλοι. Βασικά κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει γενικά. Ναι. Ωραία. Αλλά στον ΠΑΟΚ έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε, παιδιά. Είμαστε οι άνθρωποι των εκπλήξεων. Μένα μου αρέσουν κάποιες αποκαλύψεις. Θα πάρει δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ. Φοβερό δηλαδή. Είναι σοκαριστικό. Βάζουμε μέσα και ένα στόπερ, βάζει και ένα εξτρέμο, άλλο βάζει και ένα επιθετικό. Η αλήθεια, είναι, πακέτο, η αλήθεια είναι, για να δίνουμε και καμιά είδηση εκτός από το χαβαλέ, ότι όντως το τμήμα scouting υπό την επίβλεψη του Μάριο Μπράγκο, ο οποίος ήταν χθες στο White Scout, στο White Scout,
το κινητό μου που βόσκει. Το ασχετό. Δεν το έχει φέρει μαζί σου, μάλλον. Το έχω φέρει μαζί μου γιατί ακούω μουσική. Δεν γίνεται. Είπαμε τα ακουστικά, τα Bluetooth, είπαμε, πιάνουν 10 μέτρα, δεν πιάνουν και 4 χιλιόμετρα. Είναι στο γραφείο μέσα. Ναι, αλλά ήταν στο σεμινάριο το Y Scout. Στην Ολλανδία έγινε, νομίζω. Ναι. Το Y Scout είναι μια πλατφόρμα όπου μπορούμε να τσεκάρουμε δεδομένα παικτών, στοιχεία κτλ. Και σε βίντεο και στατιστικά και όπως πρέπει. Μια εκπληκτική πλατφόρμα που πρέπει να την έχουν όλες οι ομάδες. Εντάξει, εδώ την έχουμε εμείς που είμαστε ιδιώτες. Αν είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Ήταν εκεί ο Μάριο Μπλάνκο. Προφανώς έχει να κάνει και με το PR Λίκη και με δημόσιες σχέσεις κτλ. Δεν έχει να κάνει με μεταγραφικό αυτό. Αν και στον Μπουρουμπούρου πολλά μπορούν να γίνουν και με μάνατζερ και με το δίκτυο τέλος πάντων που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί ο κάθε τεχνικός διευθυντής έχει το δικό του δίκτυο. Μακάρι να βρει κάποιες λύσεις. Όντως λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε έναν κεντρικό αμυντικό και μία κάλυψη του Μάτος, γιατί και ο Μάτος μετά τον Γενάρη αρχίζει και λασκάρει η βίδα όταν τον φορτώνεις με 40 παιχνίδια μέχρι τότε. Αυτές είναι οι δύο αναζητήσεις. Τώρα το τι θα γίνει. Έχει ο Θεός. Oh. Έχει ο Θεός. το ακούστηκε αυτό. Ακούστηκε αυτό. Πόσο δίνει 28 Γενάρη ο ΠΑΟΚ και ευχαριστεί τον Μαουρίτσιο για την, την προσφορά του στην ομάδα και τα λοιπά. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Εντάξει, απλά καλό θα ήταν ό,τι κίνηση είναι να γίνει, να γίνει τέλη Δεκέμβρη, έτσι ώστε από 1η Γενάρη ο παίκτης να υπάρχει, οι παίκτες να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμοι άμεσα για να δώσουν ανάσες στα υπόλοιπα παιδιά που έχουν τραβήξει το κουπί. Χορηγή! 5 εισιτήρια και σήμερα για το ΠΑΟ Ξάνθη. Α? Το Σάββατο στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ΠΑΟ, όλοι δρόμοι. Πατεπώνυμο. 545-26 το στέλνετε. FM κενό, ονοματεπώνυμο, ΠΑΟΚ. Και ΠΑΟΚ να μην στείλουνε. ΠΑΟΚ. Ωραία, FM ΠΑΟΚ. Κενό, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Το βάλεις το κενό, ρε. FM κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Γιατί βάζεις δύο κενά. Στο ΠΑΟΚ, στο ονοματεπώνυμο, έχει κενό μέσα. Εντάξει, δεν το στέλνεις με τη μία. Ωραία, κατάλαβε ο κόσμος. Έμαθα, πήρες και άλλη μεταγραφή, έμαθα, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Ναι. Πολυθεσίτη. Και θα αποθεώσουμε την πράσινη. Και λίγο ώρα για σπόρα. Ναι, την πράσινη. Πολύ ωραία, ήταν ναι, όντως. Θα αποθεώσουμε. Ναι. Τα ωραία τα πρωτοσέλιδα. Ναι, θα μας πει τη μεταγραφή σου. Πώς υπέγραψες, τι έγινε, πότε έγινε το ραντεβού. Θα στα πω όλα. Εντάξει. Θα στα πω όλα. Θα στα πω. Είσαι σοβαρός. Να θυμίσουμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας στο Instagram. Στη σελίδα του Libero, Libero κάτω Παύλα FM 107,4. Και εκεί άλλα 5 εισιτήρια για τον αγώνα με την Ξάνθη. Κάνετε follow φυσικά τη σελίδα του Libero. Κάνετε mention ένα φίλο ή φίλη κάτω από το σχετικό post και μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει αύριο στις 12, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Για τα μηνύματα τα είπα. FM κενό, ΠΑΟ κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526 για 5 εισιτήρια ακόμα. Θα σας ενημερώσω μετά το διάλειμμα για το πώς θα διεκδικήσετε και θα πάρετε εύκολα διπλές προσκλήσεις για τη μεθεπόμενη Πέμπτη να δείτε το Chelsea ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα, στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Μια περιόριστη πύρα με πολλά δώρα στο ημίχρονο και δεν είναι υποχρεωτική είσοδος στο καζίνο. Άρα μπορείτε να διεκδικήσετε και να πάρετε προσκλήσεις και άτομα που είναι κάτω από 21 χρονών. Mm-hmm. Σημαντικό και αυτό. Πάμε στο πρώτο μαθιάλμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε να πιάσουμε λίγο το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω συμμετοχή για τα εισιτήρια ΠΑΟΚ Ξάνθη. Εντάξει, δεν ξύπνησα. Εγώ ξύπνησα 10 η ώρα και νόμιζα ότι ήταν 6 το πρωί. FM κενό. Ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια για το σαββατιάτικο μάτς ΠΑΟΚ Ξάνθη στις 7.30. Να τη λες την ώρα και θα το ξεχάσουμε στο τέλος. Να τη λες την ώρα. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο Σάββατο μεσημέρι. Άρα Σταύρο, στις 7.30 είναι το μάτς. Θα το θυμίσουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλεσμένο μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίστηκε και στον ΠΑΟΚ και στην Ξάνθη. Προπόνησε και τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Είναι μαζί μας ο Νίκος Καραγεωργίου. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έβλεπα τώρα, παρατηρούσα, γιατί μου αρέσει λίγο να πηγαίνω στα παλιά. Τι ομαδάρα είχε ο ΑΟΚ όταν έπεσες εκεί. Βλέπω εσένα, βλέπω τον Πέτρο τον Τεγκελίδη, Ζήκο, Μαλαδένη, Βιλανάκη, Τζάντζο, Μίτεφ,
Βρίζα, Μαρτσέλο. Δεν ήταν εκπληκτική εκείνη η ομάδα. Εκείνη η ομάδα φόραγε ασπρόμαυρες φανέλες, πιθανόν να διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Αυτό λέω, είναι εντυπωσιακό. Μιλάμε για παιδιά με απίστευτη ποιότητα, εντάξει. Ναι, παιδιά τα οποία γαλοχήθηκαν και γίναν ποδοσφαιριστές εκεί και φύγαν και στελεχώσαν μεγάλες ομάδες, όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Από αυτούς, ο πιο αδικημένος δεν είναι ο Μάκης ο Τζάντζος. Ο Μάκης ο Τζάντζος είναι όντως αδικημένος, αλλά είχε την ατυχία να επιλέξει μια ομάδα, αν θυμάμαι καλά, πήγε στον Άρη και τότε στον Άρη τα πράγματα δεν ήταν και τόσο καλά. Και ενδεχομένως αυτό να τον επηρέασε στην συνέχεια της καριέρας του. Δηλαδή μερικές φορές ο ποδοσφαιριστής η επιλογή που κάνει δεν έχει να κάνει με το συνέστημα, έχει να κάνει με την υγεία που εκπέμπει μια ομάδα. Mm-hmm. Αν η ομάδα εκείνη την εποχή είναι υγιής, είναι σωστή, είναι σοβαρή ομάδα, θα βοηθήσει και τον ποδοσφαιριστή. Αν η ομάδα είναι άσχημα τα πράγματα, θα πνιγεί και ένας καλός ποδοσφαιριστής. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι και συγκυρία, coach, όπως και να το κάνουμε, έτσι είναι. Είναι και συγκυρία. Αλλά πραγματικά, άμα κάτσουμε και δούμε πού παίξαν αυτά τα παιδιά όλα στη συνέχεια, είναι όντως να απορρείς πώς η Ξάνθη δεν κατάφερε να κάνει περισσότερα πράγματα τότε. Εκείνη εντάξει, ομάδα. Μετά, συγγνώμη λίγο σε διακόπτω τη σκέψη σου, μετά από αυτήν την πορεία όπου αυτά τα παιδιά και εγώ όταν γύρισα από τον Παναθηναϊκό και πήγα εκεί, αυτά τα παιδιά ήταν νέοι, χτίσαν μια ομάδα η οποία στη συνέχεια είχα την τύχη ας πούμε να την οδηγήσω στις ευρωπαϊκές θέσεις. Δηλαδή χτιζόταν μια ομάδα σιγά σιγά και φαινόταν ότι στο μέλλον θα διεκδικήσει υψηλότερα έτσι... υψηλότερες επιτυχίες που το κατάφερε. Αυτό είναι και το σημαντικό στο ποδόσφαιρο, να μπορεί να χτίσει ένα project, ένα μέταλλο, ώστε να βοηθήσει και στη συνέχεια να οδηγούνται τα πάντα αυτοματοποιημένα, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτή η ομάδα έχτισε μέταλλο. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και τώρα στον ΠΑΟΚ. Αν καθίσουμε και δούμε την πορεία των τελευταίων 6-7 χρόνων επιδιοίκησης Σαββίδη, βλέπετε ότι σταδιακά, χρόνο με το χρόνο, τα πράγματα να βαδίζουν καλύτερα και να φτάσουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, ή πέρσι, ή τώρα ή του χρόνου, να πάρει το πρωτάθλημα, να διεκδικεί έτσι υψηλότερα πράγματα. Νομίζω είναι φυσιολογικό. Εμφανίζονται πολλοί που θεωρούν το πρωτάθλημα τελειωμένο. Εγώ αυτά βέβαια με 20 παιχνίδια μπροστά δεν τα συμμερίζομαι ποτέ. Μία εκτίμηση από την πλευρά σας για τα όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Κοίταξε, αυτό που έχουμε δει, θα μιλήσω πρώτα για τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι πρώτος. Αυτό που έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ είναι να μην παίζει καλά μέχρι στιγμής και να είναι πρώτος και με διαφορά. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω ότι εάν αυτή η ομάδα αποδώσει με βάση τις δυνατότητες των παικτών και αποδώσει πολύ καλό ποδόσφαιρο, άρα λοιπόν με διαφορά θα καταφέρει να φτάσει στο τέλος. Όμως, στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν κερδίζει ο καλύτερος. Όχι, μάλλον ας μην το πω αυτό. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δεν είναι σαν τον μπάσκετ, ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Μπορεί να συμβούν πράγματα τα οποία να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε ή να μπορεί η ομάδα να τα ελέγξει. Γι' αυτό θα πρέπει να βλέπουν το παιχνίδι αυτό που έρχεται μπροστά τους. Αυτή είναι η άποψή μου. Συνέχεια το επόμενο και σιγά 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 να χτίζεται αυτή η διαφορά, να παραμένει και να αυξάνεται. Είναι λίγο κλισέ. Τώρα, αλλά ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα παιχνίδια σαν τελικό. Έχω την εντύπωση ότι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Προπονητές, παίκτες, διοίκηση. Νομίζω είναι σε αυτή τη λογική. Παίζουμε κάθε Κυριακή για να είμαστε μπροστά και να προχωράμε. Έτσι αυτό αντιλαμβάνομαι, έτσι με αυτό που βλέπω. Coach, θα ήθελα να μπεις λίγο στη θέση του Ράσβαν Λουτσέσκου. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος έκανε μια πορεία πέρσι μετά το 1 τρίτο τη σεζόν εκπληκτική. Πήρε τους περισσότερους βαθμούς και καλείται φέτος να διαχειριστεί μια σεζόν που ενώ πήρε τους περισσότερους βαθμούς την προηγούμενη δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα και ουσιαστικά προπονεί και μια ομάδα που έχει να πάρει 33 χρόνια πρωτάθλημα. Η πίεση δεν είναι αφόρητη προς το πρόσωπό του? Με τα δύο γεγονότα αυτά, 33 χρόνια και τα όσα γίναν πέρσι. Κοίταξε, τα όσα γίναν πέρσι είναι... τα κατέκτησε ο προπονητής. Δηλαδή... κατέκτησε τον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ, τους κέρδισε δηλαδή, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε την ομάδα του. Στην άποψη, στη σκέψη φιλονών ο ΠΑΟΚ φαίνεται πρωταθλητής. Άρα λοιπόν το πέτυχε ο προπονητής, το πέτυχαν οι ποδοσφαιριστές και έρχονται φέτος να το επιβεβαιώσουν. Κάπως έτσι είναι, αντιλαμβάνομαι τα πράγματα.
πίεση στον ΠΑΟΚ και στις μεγάλες ομάδες είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί την πίεση, καλό θα ήταν να μην ερχόταν να αναλάβει μια ομάδα τέτοια. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει ικανότητα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος, αφού έχει τον ΠΑΟΚ πρώτο εδώ και πάρα πολύ καιρό, από πέρσι μέχρι και φέτος, και συνεχίζει, ότι κάτι κάνει καλό. Τώρα, άμα ψάξουμε να βρούμε ελαττώματα, όλοι μας θα θεωρήσουμε τον εαυτό μας προπονητή και θα αρχίσουμε να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Εκείνο που μετράει είναι ότι ο άνθρωπος έχει πρώτη την ομάδα και με διαφορά. Έτσι είναι. Coach, πάω Ξάνθη το Σάββατο. Έχεις εικόνα από τις ομάδες και τις δύο? Αλίμονο. Μία ανάλυση του παιχνιδιού, τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, τι θα επιδιώξει να κάνει η Ξάνθη, ένα σχόλιο γενικότερο. Κοίταξε, η Ξάνθη είναι καλή ομάδα. Είναι ομάδα η οποία έχει συνέχεια, δηλαδή και πέρσι με τον ίδιο προπονητή, λειτουργήσε σωστά, πήρε μια θέση ευρωπαϊκή και την έχασε στα γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν την έχασε στους βαθμούς. Συνεχίζει να είναι και φέτος περίπου με το ίδιο υλικό. Έχει σταθερά καλή αμυντική λειτουργία. Η τετράδα της άμυνας παίζουν πολλά χρόνια μαζί. Είναι καλοί παίκτες. Ο Μπαξεβανίδης δεξιά, ο Λυσγάρας μαζί με τον Φλίσκα ή τον... ποιον άλλο παίζει τώρα, δεν το θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Ο αριστερός με τον Κασάδο, αυτόν τον Ισπανό, παίζουν από πέρσι μαζί. Παίζει αριστερό μπακ ο ίδιος παίκτης. Δηλαδή τα αμυντικά χαφ, ο Καμαρά μαζί με τον Ντελούκας. Είναι ομάδα που τουλάχιστον μεσοαμυντικά λειτουργεί τέλεια. Και αυτό νομίζω της δίνει και με πολύ μεγάλο τερματοφύλακα, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό της δίνει το δικαίωμα να παίζει τα παιχνίδια μέχρι το τέλος και στο τέλος να δημιουργεί, παραδείγματος χάρη, μια ευκαιρία και να σημειώνει ένα γκολ. Δεν είναι ομάδα που θα μπει μέσα στο γήπεδο και θα σε πατήσει, θα δημιουργήσει προϋποθέσεις, θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Όχι, δεν το έχει Ξάνθη αυτό. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία όμως τη δίνουν τη δυνατότητα να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αποτελεσματικότητα του Χέντριξεκ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν υπάρχει ένας τέτοιος φορ, μια ομάδα δεν χρειάζεται να πάρει και πολλά ρίσκα. Περιμένει απλά και χτυπάει την κατάλληλη στιγμή. Έτσι δεν τα παίρνει τα περισσότερα παιχνίδια? Όχι. Αυτό βγήκε στην πορεία. Δεν νομίζω ότι το στήσιμο μιας ομάδος ή αυτής της ομάδος λειτουργήσε με αυτό το σκεπτικό. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει ικανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκει την μικρή ευκαιρία να τη βάλει γκολ. Αλλά η ικανότητά της είναι από το κέντρο και στην άμυνα και στον τερματοφύλακα. Σε όλα της τα παιχνίδια, γιατί πολλές φορές πάω και στην Ξάνθη και παρακολουθώ, σε όλα της τα παιχνίδια ο αντίπαλος δημιουργεί μια-δυο προϋποθέσεις για γκολ. Σε αυτά όμως βρίσκει και έναν τερματοφύλακα πολύ ικανό, ο οποίος σταματάει τον αντίπαλο, και αφού όλα αυτά λειτουργούν υπέρ της Ξάνθης, έρχεται η στιγμή που η Ξάνθη θα βρει την ευκαιρία της. Και αυτή την ευκαιρία την εκμεταλλεύεται πολύ εύκολα με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει την ικανότητα να τη στέλνει στα δίχτυα. Αυτό είναι το παιχνίδι της Ξάνθης. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα εδώ θα είναι πιο δύσκολα για την Ξάνθη. Δεν θα είναι όπως π.χ. στην Τρίπολη ή στη Λιβαδιά που πήρε αποτελέσματα, πήρε διάρκεια. Εδώ θα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία έχει τρόπους στην επίθεση να βάζει γκολ. Μια ομάδα η οποία επιθετικά δεν ξέρεις πώς να σταθείς και ποιον να αντιμετωπίσεις. Ποιον να πρωτοαντιμετωπίσεις? Τι πράγμα? Ποιον να πρωτοαντιμετωπίσεις, πού να προσαρμοστείς? Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν η Ξάνθη έχει εκείνο που έχει να κάνει είναι να παίξει το παιχνίδι της. Από εκεί και πέρα, εάν καταφέρει να της βγει αυτό, μπορεί να είναι τυχερή. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι ικανός, έχει μεμονωμένες αντιδράσεις παικτών που μπορούν να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα, έχει παίζει συνολικά και χτίζει τις επιθέσεις από πίσω. Αυτό είναι φυσικά και άποψη του προπονητή. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να βρει για να πάει προς τα δίχτυα. Το έχει καταφέρει σε όλα τα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι θα το καταφέρει και σε αυτό το παιχνίδι, όσο δύσκολα και να βάλει Ξάνθη. Σε αυτό πάντως που είπε νωρίτερα ο coach για την άμυνα της Ξάνθης, 5 γκολ παθητικό σε 10 μάτς. Δεύτερη καλύτερη άμυνα για τον ΠΑΟΚ. Το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα. Εννοείται. Ξάνθη, παιδιά, όποιος και να τη δει θα το παρατηρήσει αυτό. Είναι πώς το λένε. Ηλίου φαϊνότερο, δεν φαίνεται, πώς το λένε. Δεν είναι μια ομάδα που θα τις κάνεις εύκολα φάσεις. Και όταν θα τις κάνεις, αυτό που είπατε και πριν, υπάρχει ένας τερματοφύλακας ο οποίος δύσκολα νικέται. Είναι εκπληκτικός όντως ο Ζήφκοβιτς.
αυτός ο τερματοφύλακας, επειδή τον παρακολουθώ τώρα μια που είπαμε για τερματοφύλακα, από πέρσι και φέτος παίζει, και πρόπερσι έπαιζε, αλλά πέρσι σε όλο το πρωτάθλημα ήταν άψογος και φέτος άψογος εκτός από ένα παιχνίδι. Θα σας το θυμίσω. Ξάνθη ΠΑΟΚ το 0-3 το περσινό, όπου άρχισε και η άνοδος αυτής της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αν θυμόσαστε στον πρώτο γύρο να μην μπορεί να πάρει αποτελέσματα εκτός έδρας, να παίρνει μόνο χ, στη Λάρισα, στον Απόλλωνα, στη Λιβαδιά. Αυτά δεν ήταν τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ήταν το πιο κομβικό σημείο του ΠΑΟΚ πέρσι. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά και ο τερματοφύλακας της Ξάνθης ίσως να ήταν η χειρότερη του εμφάνιση, μάλιστα εκείνη την εποχή. Εσείς οι δημοσιογράφοι αναφέρατε ότι πιθανόν να είναι και στόχος του ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Λοιπόν, μπορεί αυτό να τον επηρέασε και από τα 3 γκολ τα 2 ήταν δώρα δικά του. Δηλαδή, θα γράψουμε και σήμερα ότι μπορεί να είναι στόχος του ΠΑΟΚ, μας και γίνει κάτι αντίστοιχο. Έτσι, ναι. Φύγει μπάλα από τα χέρια, έναν τερματοφύλακα που δεν του φεύγει ποτέ η μπάλα από τα χέρια. Και φέτος δεν έκανε ένα λάθος. Ένα λάθος έκανε, αλλά μετά εκείνη την παιχνίδια έβγαλε καμιά 30 έβγαλε. Εκείνη τη μέρα. Ναι. Κώστα, θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Έχεις τεράστια εμπειρία από ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχεις ζήσει τον ΠΑΟΚ, έχεις ζήσει τον Παναθηναϊκό στα πολύ καλά του. Την Ξάνθη σε μια πολύ καλή περίοδο επίσης, σαν ποδοσφαιριστής. Γίνεται μια κουβέντα ότι η διαφορά που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει γίνει στα παιχνίδια, στα ντέρμπι, όπου συμμετείχαν ξένοι διαιτητές. Πλέον έχει δημιουργηθεί μια τάση, όσοι έχουν έλλειμμα εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, να ζητάνε ξένους. Υπάρχει μια πλέον έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα στο κομμάτι των διαιτητών των Ελλήνων. Τελικά, η αλήθεια πού είναι? Είναι στο ότι οι Έλληνες διαιτητές χάσαν την εμπιστοσύνη γιατί δεν αντέχουν την πίεση, είναι γιατί είναι κακοί, είναι γιατί οι ξένοι παίζουν πιο απελευθερωμένα και έχουν ξεκάθαρη φιλοσοφία? Πώς εσύ μπορείς να καταλήξεις ένα συμπέρασμα για τα όσα συμβαίνουν στο κομμάτι αυτό? Είναι γιατί κατά καιρούς ο έλεγχος στην Ομοσπονδία από κάποιες ομάδες δημιούργησε αυτή την ανασφάλεια σε κάποιους, στους διαιτητές, στους παράγοντες, στους φιλάθλους, και να στρέφονται εναντίον των Ελλήνων διαιτητών. Οι Έλληνες διαιτητές είναι πολύ ικανοί. Άλλωστε έχουμε διαιτητή Έλληνα, τον Σιδρόπουλο, ο οποίος και τώρα πρόσφατα πάλι έπαιζε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το Αγγλία-Κροατία, εκπληκτικό στιγμή. Και όποτε παίζει πολύ μεγάλα παιχνίδια Champions League εθνικών ομάδων είναι πολύ καλός. Και άλλοι υπάρχουν πολύ ικανοί. Αλλά το γεγονός ότι δεν του επιτρέπουν εδώ να παίξει ελεύθερα, αυτό κάνει τους Έλληνες διαιτητές να φαίνονται να έχουν μια κακή εικόνα. Στα παιχνίδια που παίξαν ξένοι διαιτητές υπήρξαν παιχνίδια που ήταν τραγικά. Θα σας πω ένα. Ο Άρης ΠΑΟΚ βασικά, ο Ιταλός πρέπει να χάσει καμιά 50 φάσεις πρέπει να χάσει. Λοιπόν, αν ήταν Έλληνες διαιτητές θα τον είχαμε σφάξει. Καλά, μα δεν είχαμε κερδίσει θα τον είχαμε σφάξει, αλλά τέλος πάντων μπήκε η μπάλα μέσα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκείνο που μετράει είναι να αφήσουν την Ομοσπονδία ή η Ομοσπονδία να αφήσει τους διαιτητές, έτσι, να σταματήσουν να πιέζουν την Ομοσπονδία που με τη σειρά της πιέζει τους διαιτητές για να έρθει ένα αποτέλεσμα, όταν κατά καιρούς έχουμε τον έλεγχο της Ομοσπονδίας, η τάδε ομάδα, η τάδε ομάδα, η τάδε ομάδα. Αυτά είναι και δεν χρειάζεται να το συζητάμε παραπάνω. Coach, νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα πάντα. Πού σε βρίσκουμε βασικά τώρα, μπήκαμε κατευθείαν στα ψήματα, πού σε βρίσκουμε, τι κάνεις, αυτά δεν τα έχουμε. Να πω και ένα τελευταίο, ναι, που θέλω λίγο να το πω. Τώρα που δεν δουλεύω, έχω περίπου 2 χρόνια, μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχω, πολλές φορές σε εκδηλώσεις που είναι οι βετεράνοι, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος Βετεράνων των Παλεμάχων, οι οποίοι είναι παρεξηγημένοι 100%, το έχω αντιληφθεί, το έχω καταλάβει από διάφορες μερίδες ανθρώπων που αντιπροσωπεύουν άλλα πράγματα, και θέλω να πω ότι όποιος έχει τη δυνατότητα από παλιούς ποδοσφαιριστές να συμμετέχει, θα είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, διότι ο Σύλλογος δημιουργήθηκε, εγώ δεν το δημιουργήσα, αυτοί που το δημιουργήσαν, για να συμμετέχει σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα παιχνίδια. Βέβαια. Και τώρα με τη βοήθεια του Σαββίδη, δίνει τη δυνατότητα στο Σύλλογο να είναι ακόμη πιο πολύ ενεργός, να δίνει περισσότερα παιχνίδια, να μαζεύονται πολύ περισσότερα χρήματα για τη βοήθεια κυρίως παιδιών με διάφορα προβλήματα, είτε για εγχειρήσεις, είτε από τρακαρίσματα, είτε από τέτοια. Και όποιος
όποιος από τους παλεμάχους του ΠΑΟΚ έχει κάποια διαφορά με κάποιον, δεν έχει να κάνει και να, δεν έχει να τον κάνει να μη συμμετέχει σε μια τέτοια εκδήλωση. Οποιοδήποτε από εμάς πρέπει να συμμετέχει για να βοηθάμε αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα το αν υπάρχει μια διαφωνία στα χρόνια όλα αυτά του ποδοσφαίρου με κάποιον, αυτό πρέπει να πάει σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει να το καταλάβουν πολλοί και να έρθουν κοντά και μάλιστα να έρθουν πιο νέοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο για να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διότι εάν σταματήσουν αυτοί να έρχονται ή δεν έρθουν καθόλου, πολύ δύσκολα μετά από κάποια χρόνια θα υπάρχει αυτός ο σύλλογος. Γιατί στελεχώνονται κυρίως η ομάδα από ξένους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο το έργο, δεν το έχουν αντιληφθεί πολύ. Γι' αυτό το λέω και αν με ακούει κάποιος που δεν συμμετέχει, τον παρακαλώ να έρθει να συμμετάσχει όσο μπορεί βέβαια, έτσι, όσο το επιτρέπουν οι εργασίες, οι δουλειές και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Χθες, παραδείγματος χάρη, πήγαμε στην Αριδαία και παίξαμε για ένα κοριτσάκι το οποίο με προβλήματα. Mm-hmm. Όσα λεφτά μαζευτήκαν εκεί, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ιερός αυτός ο σκοπός. Βεβαίως είναι ιερός ο σκοπός. Και θα βάλουμε σε... Τα προσωπικά πρέπει να είναι πάντα στην άκρη σε τέτοια θέματα. Δεν είναι άλλο σύλλογος. Άλλο το έργο, άλλο τα προσωπικά. Βεβαίως, δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Και αυτό συμβαίνει τώρα στον ΠΑΟΚ και είναι αμαρτία από το Θεό. Παιδιά που αν ερχόταν αυτά τα παιδιά, θα είχε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία η εκδήλωση αυτή που γίνεται για το πόσα χρήματα θα μαζευτούν και όλα αυτά για το παιδάκι. Αλλά θα πρέπει να το δουν λίγο από αυτή τη λογική. Και ευχαριστώ έτσι τώρα που μου δώσατε τέτοιο να το πω. Και εμείς ευχαριστούμε τον κόσμο που το έθεξες. Είναι κάτι σημαντικό. Ό,τι έχει να κάνει με φιλανθρωπικό έργο, ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τίμησαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και των άλλων ομάδων και μπορούν ακόμα να προσφέρουν στην κοινωνία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, εννοείται. Εννοείται και μακάρι να οι ευχές σας να εισακουστούν, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι γαλοχηθήκατε σε κάποιες ομάδες, σας βοήθησαν οι ομάδες, βοηθήσατε τις ομάδες και καλό είναι να μην κόβετε ο ομφάλιος ρόλος σε αυτές τις σχέσεις. Και μιλάμε για μια ομάδα του βετεράνου του Δικεφάλου που χωρίς υπερβολή έχουν οργώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει πει ποτέ όχι ο Σύλλογος Βετεράνων, είτε είναι Αλεξανδρόπολη, είτε είναι Πάτρα, είτε είναι στα νησιά. Εντάξει. Τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια, 6, νομίζω το έργο είναι. Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια, παιδιά που συμμετέχω, είναι λοιπόν, γιατί δεν έχω παραλαμβάνω υποχρεώσεις. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Απίστευτο. Δηλαδή, ένα παιδάκι να έχει κομμένο το χέρι του, ας πούμε, και να πρέπει να μαζευτούν 30.000 και να πηγαίνουν οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ, να συμμετέχουν με κάποιους εκεί βετεράνους που γίνεται η εκδήλωση, να μαζεύονται 20 χιλιάρικα από ανθρώπους που δίνουν από 2, 3 ευρώ, 1 ευρώ, 5 ευρώ, 10 το εισιτήριο. Οι ίδιοι οι παλέμαχοι εμείς, όσοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν. Εάν παραδείγματος χάρη είναι ακόμη καλύτερη η εκδήλωση, γιατί αν στελεχώνεται με πιο νέους παίκτες που για τη νέα γενιά είναι πιο, ξέρεις, πιο γνωστοί, πιο τέτοια, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα και δηλαδή δίνει ζωή, είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να το καταλάβουν κάποιοι που είναι απ' έξω. Όταν είσαι μέσα και το βλέπεις, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Και μάλιστα θα κάνω μια πρόταση τώρα, το αναφέρουμε, το ένα φέρνει το άλλο. Όλες αυτές τις τέτοιες να τις καταγράψουν και να τις αναδείξουν κάπου. Να το ξέρω εγώ σε μια... Αυτό εμείς είμαστε στη διάθεση των βετεράνων, εφόσον θέλουν να καταγραφεί κάτι, υπάρχουν οι μηχανισμοί coach, να το καταγράψουμε σε ένα λεπτό. Ναι, θα πρέπει λίγο και ο σύλλογος να είναι πιο εξωστρεφής, να μας τα λέει. Γιατί δεν είναι κακό. Ενημερωνόμαστε αφού γίνει ένα παιχνίδι. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Είναι να λίγο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και εσύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος ο Καρακιωκίου. Μίλησε για το ΠΑΟ Ξάνθη. Μίλησε για το που βαδίζει το πρωτάθλημα, για τους Έλληνες διαιτητές και για την δράση των βετεράνων του ΠΑΟΚ που οργώνει ουσιαστικά την επαρχία και όπου τους καλούν πηγαίνουν να παίξουν και να δώσουν χαρά σε ανθρώπους. Και να δώσουν και λύσεις, γιατί το σημαντικό αυτό είναι και από ό,τι καταλαβαίνουμε από τη στάση του Νίκου του Καραγεωργίου, ο ίδιος είναι αυτός που κάνοντας αυτό το πράγμα αισθάνεται πολύ καλύτερα. Και το είπε ότι δεν ήξερε ο ίδιος, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια επειδή δεν εργάζεται συγκυριακά συμμετέχει και φαίνεται ότι. Οι νεότερες γενιές βέβαια ποδοσφαιριστών τους μαζεύουμε από τα μπαρ. Ωραία, να πούμε και αυτό. Εντάξει, ας σταματήσουν το αλκοόλ. Μεγαλώνει ο άνθρωπος, το σηκώτη χαλάει και ας παραπέξουν κανένα παιχνίδι. Δεξιά-αριστερά. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Στείλτε μήνυμα. Έχετε ακόμα 35 λεπτάκια για ένα από τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ξάνθη FM κενό. ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 545-26 κλήρωση λίγο πριν τις 2. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τις κινήσεις του Μάριο Μπράνκο.
ο Μάριο Μπράνκο, ο οποίος βρέθηκε χθες στο φόρουμ του Y-Scout, μιας εκπληκτικής πλατφόρμας που βοηθάει τις ομάδες και εμάς να αντιληφθούμε καλύτερα όσα δεν μπορούμε με γυμνό μάτι την ώρα του αγώνα. Στην γραμμή ο Λεωνίδας Αθανασούλας, εκπρόσωπος του Y-Scout στην Ελλάδα, που βρίσκεται νομίζω στο Άμστερνταμ και στο φόρουμ το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα Σταύρο. Τι από γίνεται? Άμστερνταμ. Σε καλή πόλη διαλέξατε να γίνει αυτό το φόρουμ, έτσι? Είναι πρώτη φορά για την εταιρεία. Συνήθως η έκδοση αυτή γινόταν στο Λονδίνο. Φέτος αποφάσισε η εταιρεία να το κάνει στο Άμστερνταμ. Αλλά βάσει παρουσίας νομίζω ότι η επιλογή ήταν καλή. Εντάξει, είναι πιο κομβικό το Άμστερνταμ σαν πόλη και βοηθάει περισσότερο, πιστεύω, για να μαζευτούν όλοι από εκεί γύρω. Γιατί εκεί κινείται νομίζω. Στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ναι. Μπορούν να έρθουν και με τρένο ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι εναλλακτικοί. Οπότε πιστεύω ότι ήταν καλή επιλογή, ναι. Και τα μεγαλύτερα γραφεία νομίζω στον κόσμο εκεί γύρω είναι, στις γύρω περιοχές. Βέλγιο, ναι, πολύ σωστά. Mm-hmm. Ναι. Πες μας λίγο, πρώτα απ' όλα ήταν ο Μάριο Μπράνκο, επιβεβαιώνεις ήταν ο Μάριο Μπράνκο εκεί κατά τη διάρκεια χθες της ημέρας, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν εδώ εχθές από το πρωί, παρακολούθησε όλη τη διαδικασία. Το πρωί ήταν κυρίως αφιερωμένο σε ραντεβού μεταξύ ομάδων και ομοσπονδιών. Από το μεσημέρι είχαμε κάποιες παρουσιάσεις όσον αφορά τις αλλαγές που γίνονται από τη FIFA στους κανονισμούς μεταγραφής ποδοσφαιριστών. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα από αυτές? Έχεις λίγο έναν άξονα να μας ενημερώσεις και εμάς? Ουσιαστικά το ρεζουμέ είναι ότι θέλουν να κάνουν αλλαγές όσον αφορά την διαπίστευση στους ατζέντιδες και να ρυθμίσουν λίγο καλύτερα την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους. Κάπως μια καλύτερη ρύθμιση όσον αφορά την μετακίνηση των ποδοσφαιριστών και, και τον έλεγχο, να το πω κάποιος έτσι, των προμηθειών και του οικονομικού κόστους της όλης διαδικασίας. Κάπως έτσι. Αυτό πώς μπορεί, ρε φίλε, να ελεγχθεί όταν εγώ παραδείγματος χάρη είμαι ατζέντης και έχω έναν παίκτη ελεύθερο και ζητάω μια συγκεκριμένη προμήθεια? Αυτό πώς μπορεί να ελεγχθεί πραγματικά? Μπορεί δηλαδή να μπει ένα πλαφόν σε αυτή την ιστορία? Καλή ερώτηση. Γενικά θεωρητικά υπάρχει ένα πλαφόν, το οποίο είναι ένα, ας πούμε, χι ποσοστό ανάλογα με την ομοσπονδία, το οποίο μπορεί να ζητήσεις, αλλά επειδή είναι ο κλάδος τέτοιος και είναι η δουλειά τέτοια, ουσιαστικά είναι μια προσφορά υπηρεσιών, οπότε μπορεί να κοστολογηθεί ανάλογα. Γιατί βλέπουμε προμήθειες ειδικά σε χώρες του εξωτερικού όπως η Αγγλία, οι οποίες είναι δυσανάλογα μεγάλες με άλλες χώρες. Ναι. Οπότε προφανώς η κάθε ομάδα κοστολογεί την παροχή υπηρεσιών που δέχεται ανάλογα. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι δύσκολο να ρυθμιστεί, αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Τώρα, αν θα πετύχει ή όχι, νομίζω ο χρόνος θα δείξει. Αν και είναι πολύ δύσκολο. Έτσι το ακριβώς συγκεκριμένο είναι κομμάτι. Έτσι ακριβώς. Μας είπες ότι έγιναν αρκετές επαφές μεταξύ ομάδων. Το ναι. Timing της επιλογής σας έχει να κάνει και με τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται για το φόρουμ ή απλά είναι συγκυριακό? Δηλαδή... Όχι, έχει να κάνει με τη μεταγραφική περίοδο, ναι. Διαλέγουμε αυτές τις ημερομηνίες γιατί υπάρχει το διεθνές διάλειμμα από τους συλλόγους. Οπότε εφόσον παίζουν οι εθνικές, οι σύλλογοι είναι πιο διατεθειμένοι να στείλουν κάποιο άτομο να παρουσιαστεί στο φόρουμ. Οπότε μαζεύοντας όλους τους συλλόγους μαζί σε ένα μέρος, θεωρεί η εταιρεία εδώ και χρόνια ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να και να γνωριστούν βέβαια και να συζητήσουν κάποια πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα απαιτούσε ή ταξίδι ή πολλά τηλεφωνήματα, πολλές ανταλλαγές μέσω email κτλ. Οπότε η ημερομηνία έχει να κάνει και με τη μεταγραφική περίοδο αλλά και με το διάλειμμα των διεθνές που παίζουν οι εθνικές ομάδες. Μάλιστα. Η δική σας η δουλειά, η πλατφόρμα ενισχύεται, βάλατε κάποια καινούργια στοιχεία μέσα σε αυτήν? Γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος δεν γνωρίζει. Εντάξει, θα μπορείς να μας κάνεις μια έτσι μίνι παρουσίαση του προγράμματος που το δουλεύουμε όλοι όσοι τέλος πάντων έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Ωραία, και πραγματικά, και δεν το λέω για να βαντάρω την παρουσία σου εδώ, μας έχει διευκολύνει αφάνταστα στο να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Περιεκτικά τώρα για να πω για αυτούς που δεν γνωρίζουν την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε επαγγελματίες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά προσφέρουμε μια ανάλυση πάνω στο βίντεο, που σημαίνει είτε ατομικά για ποδοσφαιριστές, είτε συλλογικά για ομάδες ή εθνικές ομάδες. Υπάρχουν κομμένα κλιπάκια ανάλογα με την κάθε ενέργεια. Υπάρχουν στατιστικά report αναλυτικά,
με την κάθε ενέργεια κατά την ώρα του παιχνιδιού, ανεπτυγμένα στατιστικά όπως αναμενόμενα γκολ, αναμενόμενες προσπάθειες, τέλος πάντων μεγάλη λεπτομέρεια όσον αφορά το στατιστικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και εργαλεία όπως το transfer tool, το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι ομάδες με τους ατζέντιδες ή με άλλες ομάδες σε ένα πιο ιδιωτικό περιβάλλον, για να υπάρχει μια καλή συνεννόηση ανάμεσά τους. Οπότε προσφέρουμε αρκετές υπηρεσίες για όλους τους επαγγελματίες, είτε το τμήμα scouting μπορεί να χρησιμοποιήσει ο τεχνικός διευθυντής, οι αναλυτές, είτε της ομάδας των αντιπάλων. Νομίζω ότι προσφέρουμε μια καλή υπηρεσία για όλα τα τμήματα ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου και για τους ατζέντιδες βέβαια. Οπότε πιάνουμε νομίζω όλο τον κλάδο το ποδοσφαιρικό. Έτσι είναι. Έτσι είναι και εγώ σου λέω και τους δημοσιογράφους βοηθάτε. Κακά τα ψέματα γιατί... Ναι, και... βασικό κομμάτι και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βέβαια, γιατί προσφέρουμε μια ανάλυση σε βάθος η οποία μπορεί να επιβεβαιώσει κάποιες φορές, κάποιες άλλες φορές να αναιρέσει κάποια πράγματα που μπορεί να είδες κατά την ώρα του παιχνιδιού, ή τέλος κάτω να βγάλεις κάποια ασφαλή συμπεράσματα βάσει αριθμών και βάσει εικόνας. Γιατί το ένα, με το βίντεο χωρίς το δεδομένο, το στατιστικό, είναι μισό. Οπότε ο συνδυασμός αυτών βγάζει ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Βλέπω, Λεωνίδα, 211.000 738 παιχνίδια με βίντεο ανάλυση. Το νούμερο είναι απίστευτο. Τα πάντα υπάρχουν. Και μια βάση δεδομένων με 460.036 ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή. Εγώ όταν ακούω για κάθε μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, σε 10 λεπτά έχω πλήρη εικόνα. Σε 10 λεπτά. Παραπάνω, ναι, ακριβώς. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. Στην ουσία ο σκοπός είναι αυτός. Οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείς να υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα. Καλύπτουμε τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα παγκοσμίως. Οι συνδρομητές μας είναι οι καλύτερες ομάδες παγκοσμίως. Έχουμε πάρα πολλούς ατζέντιδες οι οποίοι είναι γεγραμμένοι στην πλατφόρμα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων όπως είπατε κι εσείς. Οπότε πιστεύω ότι είναι εργαλείο είτε για σύλλογο, είτε για κάποιον ιδιώτη, είτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως είπαμε και πριν, για να βρίσκεις ακριβώς την πληροφορία που θέλεις. Έτσι είναι. Κάποια ιδιαίτερη πληροφορία για την παρουσία του Μάριο Μπράγκο εκεί μπορείς να μας δώσεις ή δεν υπήρχε κάτι το οποίο να σου έκανε αίσθηση? Μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ δουλειά στο γραφείο, γιατί οι ομάδες, να το εξηγήσω κιόλας, έχει κάθε μία το δικό της τραπέζι στο οποίο παρευρίσκεται και από εκεί περνάνε οι εκάστοτε ομάδες ή οι ατζέντιδες για να μιλήσουν. Έχουν 15 λεπτά ο καθένας για να κάνουν μία κουβέντα. Οπότε μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στο γραφείο του κυρίου Μπράγκο. Οπότε μάλλον έγιναν πολλές συζητήσεις για πολλά θέματα. Τώρα τι ακριβώς δεν ξέρω κιόλας για να πω, αλλά είχε πάρα πολύ δουλειά, το μόνο σίγουρο. Ωραία. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχαριστούμε και την εταιρεία για το εργαλείο που μας δίνει στη δουλειά μας. Νομίζω ότι μας βελτιώνει αρκετά. Καλή ολοκλήρωση του φόρουμ να έχετε σήμερα και γενικά καλή δύναμη με το έργο που παράγετε. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε. Όχι, εντάξει, είναι ποδοσφαιρικό κομμάτι, είστε κομμάτι πλέον της καθημερινότητας ποδοσφαιρικής και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος λίγο τι εργαλεία έχουμε και εμείς στα χέρια μας για να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και ότι αυτά δεν είναι ουρανοκατέβατα. Ακριβώς, ναι. Είναι το επόμενο βήμα στην ενημέρωση όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια παιδιά. Γεια σου. Ήταν ο Λεωνίδας Αθανασούλας, ο εκπρόσωπος του Y Scout στην Ελλάδα. Ο Μάριο Μπράγκο ήταν εκεί, μας έδωσε μια εικόνα ουσιαστικά για το τι γίνεται εκεί πέρα. Ένα εξαιρετικό φόρουμ, το οποίο αν είχα χαμπάρει ότι γίνεται και δεν το είχα ξεχάσει, θα ήμουν στο Άμστερνταμ τώρα. Θα ήταν εξαιρετική ευκαιρία να δεις όλον τον κόσμο του ποδοσφαίρου μαζεμένο σε ένα σημείο. Δες μια εικόνα, κάπως έτσι είναι. Ναι, εννοείται. Αυτό που λέει με τα τραπέζια. Εμείς θα πούμε τους χορηγούς της δεύτερης ώρας. Αγάπη, πάρ' το πάνω σου. Θα πάμε μετά στο μπάσκετ, σε Νίκο Μοσχοβητή. Ναι. Να μας πει λίγο τι γίνεται, πού έχει φτάσει η ομάδα αυτή την ώρα. Μάλλον... Και που έχει φτάσει και αν έχει κάποια πληροφορία σχετικά με την επικείμενη συνέντευξη τύπου του Μπάνε Πρέλεβη στην Παρασκευή. Νομίζω αύριο είναι να οριστεί συγκεκριμένη ναι, ώρα. Ναι, μέρος και ώρα, ναι, ναι. Αύριο. Γεια σας, στο τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. 20 λεπτάκια για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έχετε ακόμα 15 τουλάχιστον για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια
του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη το Σάββατο στην Τούμπα στις 7.30 FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Πήρατε αρκετή τηλέφωνο για τις διπλές προσκλήσεις για τη μεθεπόμενη Πέμπτη να δείτε στο θέατρο Βεργίνα το Chelsea ΠΑΟΚ. Έχουμε ακόμα 5 για σήμερα, οπότε οι πρώτοι 5 που θα πάρετε τηλέφωνο στο 2-3-10-2-87-3-8 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα μεθεπόμενη Πέμπτη στις 10. Με απεριόριστη μπύρα, δωρεάν είσοδο στο θέατρο Βεργίνα να δείτε το Chelsea ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης και λαγνούς για τις κληρώσεις των δώρων που θα γίνουν στο ημίχρονο 2-3-10-2-87-3-8. Τρέχει και ο διαγωνισμός στο Instagram, στη σελίδα του Libero, Libero κάτω Παύλα FM 107,4. 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε αύριο στις 12. Κάνετε mention ένα φίλο ή φίλη σας κάτω από το σχετικό post και μπαίνετε στην κλήρωση. Έχουμε και μπάσκετ. Έχουμε και μπάσκετ σιγά σιγά. Η ομάδα ξεκίνησε για την Τενερίφη, αλλά νομίζω ότι στο μυαλό όλων είναι η συνέντευξη τύπου του Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι. Έκτακτη, δεν ήταν κάτι που προγραμματιζόταν. Η κατάσταση είναι σε πολύ ωριακό επίπεδο και θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις. Ο καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει γύρω από τα όσα συμβαίνουν. Αυτός ήταν έτσι και έγινε έτσι. Μάλλον αυτός πρέπει να είναι. Σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες. 6 μήνες. 40 κιλά. 40 κιλά. Ναι, αφού έτσι λέει. Στην τέτοια όμα χάσεις 6 μήνες 40 κιλά. Πρώτα απ' όλα να πούμε για την Φόρτσα η οποία το Σάββατο θα βγει με ένθετο στοιχήματος στο οποίο ηγείται ο Χρήστος Αναγκάτσης. Μία κίνηση μελετημένη που τη δουλεύουμε καιρό. Πλέον έχουμε την οριμότητα και τη σιγουριά ότι αυτό το πράγμα θα βγει όπως πρέπει να βγει και όπως αρμόζει στη Φόρτσα του Σαββάτου. Θα είσαι εκεί εσύ? Θα είμαι εκεί, ναι. Ναι, πήγες, έκανες διαπραγματεύσεις χωρίς να μου πεις? Πολύ σκληρές. Ναι. Σε πόσα δευτερόλεπτα συμφώνησες? 40 λεπτά κράτησε το ραντεβού. Σε πόσα δευτερόλεπτα συμφώνησες? 40 λεπτά. Ε? 40 λεπτά, φίλε. Ωραία. Αφού πίστηκα ότι το project θα είναι πάρα πολύ σοβαρό με πολύ αξιόλογους ανθρώπους μέσα. Εντάξει. Είπαμε εγώ πριν. Έμαθα σε ένα δευτερόλεπτο, είπες ναι. Αυτός που σου το είπε, ας μην πάρει ένα τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Να του πω σε πόσα δευτερόλεπτα συμφωνήσει. Μπορεί να κράτησε 40 λεπτά, γιατί στο ένα λεπτό είπε το ναι και μετά συζητούσε κάτι άλλο. Ένα λεπτό, ρε. Ποιο ένα λεπτό. Τέλος πάντων. Νίκος Μοσχοβίτης είναι μαζί μας. Αρκετά βλέμματα έχουν στραφεί στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον 12 επενδυτές έχουν εμφανιστεί στο μυαλό μου, πώς το λένε, στα αυτιά μου. Ωραία, και θέλω να δω, Νίκο, τι θα γίνει όταν δεν εμφανιστούν επενδυτές. Κοιτούμαστε ακόμα. Ναι, έτσι. Ναι. Έχουμε ακόμα. Ναι. Τώρα πάντα. Μάλιστα. Πάμε στην ουσία. Ας κρατήσουν οι χωροί. Ας κρατήσουμε την ουσία, το είπες εσύ και το πρόλαβες, το είπες. Να πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι ότι περιμένουμε να ακούσουμε όσα θα πει ο Μπάνε Πρέλεβιτς την Παρασκευή. Εκεί είναι όλο το ζουμί και εκεί είναι όλη η πραγματικότητα. Τώρα, το τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του, το τι μπορεί να σκέφτεται, είναι μια άλλη κουβέντα. Το τι μπορεί να θέλει, ωραία, και εγώ μπορεί να θέλω, να έρθει ο Κιούμπαν και να πάρει τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν το βλέπω να γίνει. Ποιος? Ο Μάρκ Κιούμπαν, εκείνος ο παλίκαρος που έχει τους Mavericks. Τον Τάλλας. Ο Παοξάκι είναι αυτό. Θυμάμαι. Ναι, βέβαια. Θα πάει σε μια εκδομή. Ναι. Ο Τάλλας 4. Ναι, αυτός δεν είναι. Ο Τάλλας 4. Να σου πω. Στο μυαλό μας έχουμε το ταξίδι στην Τενερίφη ως διαδικαστικό ή πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Αν πάει ο ΠΑΟΚ για να παίξει διαδικαστικό παιχνίδι στην Τενερίφη, θα γυρίσει με πολύ πράγμα στην πλάτη του. Αυτοί ρίξαν 34 πόντους στη Βαλένθια. Ναι. Αυτοί, κοίταξε να δεις, κάναν τη χρονιά που κάναν την πρώτη φορά που πήραν το Champions League με τον προπονητή εκείνον τον Βιντορέτα, ο οποίος έφυγε και πήγε στη Βαλένθια την επομένη. Ναι. Αλλάξαν την ομάδα τους πέρσι, δεν τα πήγανε καλά. Το ξαναπήραν πίσω. Χαμηλά. Και φέτος γύρισε αυτός. Και παίζουν το ίδιο μπάσκετ. Ωραία, και έχουν 6-6 στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Και στην Ισπανία έχουν, έχουν 6-3 νομίζω, είναι στην 4η-5η θέση. Μάλιστα. Και παίζουν εκείνο τον μπάσκετ που παίζανε την πρώτη του σεζόν. Με διαφορετικά παλικάρια, ναι. Ναι, με διαφορετικούς παίκτες, οκ, αλλά με
Το βρίσκω το διχτάκι, ρε αγόρι μου, δεν έχουν πρόβλημα δηλαδή. Ναι, ναι, και με McFadden πρωταγωνιστή. McFadden πάει καλά εκεί. Ναι, ναι, καλά. Εμείς είναι καλά. Εμεί δεν είναι αφήναμε στην Κύπρο. Ναι. Καταρχήν, Νίκο, ξέρουμε πού είναι τα παιδιά μας στη στιγμή αυτή, έχουμε ενημέρωση. Αυτή είναι ένα καλό ερώτημα. Νομίζω ότι είναι στην Αθήνα και περιμένουν να φύγουν για Μαδρίτη. Ακόμα. Ναι, ναι. Από τις 6.30 δηλαδή που φύγαμε τη Θεσσαλονίκη, είναι 2 παρα 10. Εντάξει. Κοίτα, στην Αθήνα το αεροδρόμιο έχει πράγματα να κάνει. Έχει, έχει. Αν έχεις λεφτά. Αν δεν έχεις. Η καλύτερη πίκρα σε αυτό το ταξίδι είναι όταν πια φτάνεις στην Ισπανία και λες ότι, OK, ρε παιδί μου, έφτασε. Και είναι 4 ώρες ακόμα. 4 ώρες πτήση είναι το Μαδρίτη. Το Μαδρίτη Τενερίφη. Πώ το διάλεγε. Είναι τόσο πολύ. Είναι. Παιδιά, είναι τέρμα κάτω έξω από την Αφρική. Δηλαδή. Είναι μακριά. Πώ το κάνει. Κύριε Σταύρο και αγάπη, και Νίκο, μου ήρθε μια εικόνα το παιχνίδι του Πάουκ να είναι με το κινητό και να ρωτάνε WiFi. Να περάσει η ώρα και στα αεροδρόμια. WiFi. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι θα είναι σε κακή μέρα η Τενερίφη αύριο. Το τσουνάμι τι γίνεται, Νίκο? Έχει κάτι βίντεο ανησυχητικά. Το τσουνάμι το έχω αφήσει κάτι βίντεο που έβλεπα χθες με κάτι. Κύματα που ρίχνουν κάτι μπαλκόνια. Δεν ήταν μια οικογένεια σε ένα μπαλκόνι και την πήρε μαζί. Μπορεί να είναι από την άλλη πλευρά της, του νησιού, που, γιατί είναι και λίγο μεγάλο η αλήθεια. Μάλιστα. Ναι, νομίζω δεν μας πιάνει. Δεν μας πιάνει. Ωραία. Καλά, κοίτα, άμα σηκώσει κανένα κυματάκι, πες τους, μην νομίζω θα πλατσουρίσουν. Ας πάρουν τον πούλο τους διακριτικά. Το πετυχημένο ήταν μια σκέψη χθες που έκανα. Ότι παίζει ο ΠΑΟΚ Τετάρτη το βράδυ, πολύ ωραία. Ναι. Και Πέμπτη πρωί ξεκινάει το, είναι θεωρητικά να ξεκινήσει το ταξίδι του να φύγει. Ναι. Και συνεχίζεται αυτό το σκηνικό στη Τενερίφη και δεν μπορεί να φύγει. Καλό, ε! Ναι, είναι και αυτό. Είναι και το να φύγει. Καλά θα περάσουμε. Καλά θα περάσουμε. Ας στείλουμε ένα έμβασμα, παίρνει ένα iPad, δώσε. Ένα iPad. Τέλος πάντων, εμένα στο μυαλό μου, γιατί είναι ότι περισσότερο ασχολούνται όλοι με την συνέλευση τύπου του Πρέλεβιτς παρά με το παιχνίδι της Τενερίφης. Εντάξει, νομίζω είναι και φυσιολογικό αυτό σε ένα σημείο, έτσι. Εντάξει. Mm-hmm. Ο Πρέλεβιτς έχει τη συνέντευξη που σίγουρα έχει να δώσει αρκετό καιρό και η τελευταία του έτσι δημόσια τοποθέτηση ήταν εκείνη η συνέντευξη στο DNA. Mm-hmm. Δηλαδή, και επειδή ο Μπάνε γενικότερα όταν μιλάει δεν είναι ότι θα πει ούτε τα κλισέ και απαντήσεις δίνει, δεν έχει θέμα. Και τώρα επειδή ακούγονται διάφορα, πήρε αυτή την απόφαση να μιλήσει δημόσια την Παρασκευή και πιθανολογώ να δώσει απαντήσεις σε διάφορα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν και επίσης να δώσει και απαντήσεις σε διάφορα πράγματα που ακούγονται δεξιά και αριστερά, που έχουν να κάνουν με την ΚΑΕ, που έχουν να κάνουν με το οικονομικό, που έχουν ακόμα να κάνουν και με κάποιον πιθανό, ξέρω εγώ, επενδυτή ή οποιονδήποτε τέλος πάντων μπορεί να ενδιαφερθεί για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Οπότε σίγουρα η συνέντευξή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έτσι. Γιατί ναι μεν μιλάμε για μια προσωρινή διοίκηση, αλλά μιλάμε για μια προσωρινή διοίκηση που κλείνει 9 χρόνια. Αυτή είναι που, να το πω λαϊκά, τρέχει το μαγαζί τόσα χρόνια. Και αυτοί είναι νομίζω και αυτοί που ξέρουν καλύτερα τι συμβαίνει μέσα και τις απαντήσεις που θέλουν να δώσουν σε διάφορα πράγματα που ακούγονται. Εγώ πιστεύω θα ακουστούν πολλά περισσότερα στην πορεία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Mm. Το θέμα είναι τι ισχύει. Έτσι, χθες ξαφνικά άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Με το που έγινε γνωστό ότι θα δώσει την Μπομπάνε Πρέλεβιτς, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορα ονόματα. Μακάρα ήταν όλα τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα ήταν όλα. Που ξαφνικά. Άκου τώρα, εντάξει, να... ξέρουμε. Mm-hmm. Ναι. Ποιος το κυκλοφόρησε του Μουζενίδη το όνομα? Κυκλοφόρησε τώρα. Βγήκε στο διαδίκτυο τέλος πάντων. Ξέρεις πλέον πώς είναι μετά. Κάπως το παίρνει στο social media, το παίρνει και ένας ακόμα και αρχίζει μετά το σουσουρό και η κουβέντα. Μάλιστα. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο. Ξαφνικά ανακοινώνει μια συνέντευξη τύπου και σε τρεις μέρες να γίνει συνέντευξη τύπου και να ανακοινωθούν όλα. Τελείωσε το μαγαζί, πάει σε κάποιον άλλον. Πολύ ωραίο θα ήταν αυτό να γίνει. Αλλά δεν νομίζω θα γίνει τόσο εύκολα. Για να μην τα μπερδεύουμε λίγο, η παρουσία επενδυτή στον μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι απαραίτητη. Συμφωνώ. 1000%. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Χρόνια. Το ότι μέσα στη σεζόν θα αντιμετωπίσαμε κάποιες κρίσεις εν ώψη του καλοκαιριού που Μπάνε έχει ενημερώσει ότι θα αποχωρήσει και αυτό το θεωρώ δεδομένο. Ωραία. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά. Το ενδεχόμενο του να μην εμφανιστεί κανείς. Ωραία. Εμφανίζει κάτι άλλο στον ορίζοντα. Γιατί τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε για μία άλλη διοίκηση που θα κληθεί να διαχειριστεί έσοδα πάλι. Συζητάμε... Κοίταξε. Καταρχάς,
Αν μιλάμε για επόμενη μέρα, πρέπει να έχουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, έτσι. Ναι. Το θετικό ενδεχόμενο είναι να έρθει ο Χ επιχειρηματίας, ο οποίος φυσικά να έχει τα εχέγγυα, έτσι, και όλα τα comfort, τέλος πάντων, για να πάρει τον ΠΑΟ και να τον ανεβάσει πιο ψηλά. Ωραία. Και πάμε και στο αρνητικό ενδεχόμενο, που σημαίνει ότι δεν έρχεται κανένας και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ωραία. Mm-hmm. Η λύση ποια μπορεί να είναι? Προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου με κάποιους ανθρώπους. Δεν μπορεί να πω κάτι άλλο. Ναι. Πάντα στη λογική ότι ο ΠΑΟ δεν συνεχίζει. Έτσι, ναι. Το οποίο το έχει ανακοινώσει. Και νομίζω ανακοινώσει, ότι η Παρασκευή είναι πιθανό να το, ναι, να το ξαναπεί σε περίπτωση που. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή, εσύ που πας στο παρατάκι πιο συχνά από μένα. Mm-hmm. Μπορείς να βρεις πέντε που θα πούνε ότι μπαίνουμε στη διοίκηση και θα βάλουμε και από 15.000 ο καθένας. Πέντε. Όχι, όχι. Επειδή ούτε εγώ μπορώ να βρω. Όχι. Και επειδή σε αυτή την πόλη ξέρουμε του καθενός η τσέπη μέχρι που βαστά. Ωραία. Mm-hmm. Πώς δημιουργείται αυτή η σύγχυση? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και στο δικό μου το μυαλό, το δικό μου συμβαδίζει με το δικό σου στο ενδεχόμενο. Δηλαδή, και εμένα πιο πολύ το μυαλό μου πηγαίνει στο ότι τι κάνεις το καλοκαίρι από τη στιγμή που θα έχει γίνει αυτό το πράγμα, παρά στο ότι έρχεται κάποιος που μακάρι να γίνει, έτσι, έρχεται κάποιος που το παίρνει το μαγαζί. Αυτή η ιστορία πρώτο, λοιπόν, παρά στο δεύτερο. Ναι, αυτή η ιστορία της ανέβρεσης επενδυτή θα πρέπει να έχει και μία, πώς θα το πω τώρα, μια συνεχή ροή. Δεν μπορεί δηλαδή να δείχνει κανένας επαναπαυμένος σε αυτή την κατάσταση. Κάτσε λίγο. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να μην υπάρχει και μεγάλη ένταση για να μπορείς να το καταφέρεις αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν μπορείς με ένταση αυτό το πράγμα να το καταφέρεις. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και επίσης δεν νομίζω ότι είναι πλέον τόσο εύκολο και από τη μια στιγμή στην άλλη να έρθει κάποιος και να πάρει το μαγαζί. Δεν είναι. Τι ζητάμε, ρε Νίκο? Δηλαδή, ζητάμε ένα που θα πετάει 2 εκατομμύρια το χρόνο, λέμε ένα νούμερο. Ένα, 1,5. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Χωρίς καμία προοπτική. Δεν θα μπει στην Ευρωλίγκα. Και για να μπει στην Ευρωλίγκα πρέπει να δώσει 10. Ωραία. Στην ιστορία μας, ωραία, πλην του Νίκου του Βεζετζή τη δεκαετία του 80 στο μπάσκετ. Εντάξει. Και του Ιβάν Σαββίδη και του Μπατατούδη του μεγάλου Πασόκ. Δεν είχαμε βρει επενδυτή πουθενά αλλού ποτέ. Άντε και ο Αλεξόπουλος, ο οποίος όμως ήταν τσίμα-τσίμα και έφυγε κερδισμένος. Γιατί πούλησε ακριβά στον Μπατατούδη. Εντάξει. Αυτή την αισιοδοξία θα βρούμε επενδυτή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Ούτε και εγώ. Ούτε και εγώ. Ούτε και εγώ. Ούτε και εγώ μπορώ να την καταλάβω, ούτε το θεωρώ κάτι που είναι τόσο εύκολο. Γιατί αν είναι τόσο εύκολο, εδώ και τόσα χρόνια υπάρχει δίκαιο πρωτοδικείο, θα είχε βρεθεί κάποιος επενδυτής, παύλα χρηματοδότης, ο οποίος θα έχει πάρει την ομάδα και θα ζητούσαμε, θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα τώρα. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Τέλος πάντων, επειδή είναι επικίνδυνα μονοπάτια. Ακριβώς. Επικίνδυνα μονοπάτια και επειδή θα πρέπει να είμαστε λίγο, να κοιτάμε και κανένα οχτάμινο μπροστά, το μόνο που έχω να πω είναι μη τυχόν και έχουμε επιτροπές σωτηρίας το καλοκαιράκι. Mm-hmm. Αυτό εγώ δεν θέλω. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος, Σταύρο, κάνουμε επιτροπή σωτηρίας, θα φεύγουν τα μπιντελίκια με ταχύτητα του φωτός. Mm-hmm. Εντάξει, και επειδή υπάρχει και παρασκήνιο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα, μη τυχόν και την ερχόμενη Πέμπτη αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Πριν τη συνέντευξη τύπου του Μπάνε. Σωστά. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Εμείς καταγράφουμε μια κατάσταση. Αγωνιούμε για το τμήμα, γιατί εσύ δεν την πρόλαβες αυτή την εποχή. Εμάς μας κράτησε. Mm-hmm. Μας κράτησε και οπαδικά και σαν γενιές. Ωραία, που γίναν ΠΑΟΚ και πολλά άλλα. Μακάρι να εμφανιστεί ένας άνθρωπος να πετάξει τα λεφτάκια του για να κάνει το δικό του κομμάτι, γιατί θα έχει ένα λόγο να τα πετάξει, δεν τα πετάει απλά. Εντάξει, θα θέλει να πλασαριστεί στην αγορά, θα θέλει να κάνει το παιχνιδάκι του, να βοηθήσει ο ΠΑΟΚ λοιπόν έναν επενδυτή να πλασαριστεί και από την άλλη και ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει μια μεγαλύτερη οικονομική ευρωστία. Θα είναι κάτι αποδεκτό. Αλλά από εκεί και πέρα αυτά είναι ευχολόγια. Ο καθένας μπορεί να τα λέει και να ελπίζει. Εδώ όμως υπάρχει και ο ρεαλισμός, ο οποίος δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν βοηθάει εδώ και 9 χρόνια. Εντάξει. Ας ελπίσουμε λοιπόν, μιλάμε το καλοκαιράκι, δεν θα έχουμε άλλα. Ακριβώς. Και επειδή μιλάμε για μια εποχή, έτσι, τα τελευταία χρόνια, που στο σύλλογο είναι ένας άνθρωπος όπως ο Σαββίδης, που είναι γενικά στο σύλλογο, έτσι, εγώ δεν μπορώ
να τον σβήσω εντελώς από όλα όσον αφορά τον μπάσκετ και να αποκλείσω οποιαδήποτε εμπλοκή του. Δεν μπορώ να το αποκλείσω τώρα που μιλάμε. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο ξέρουμε όλοι πολύ καλά και εσύ το ξέρεις καλύτερα και όλοι όσοι ασχολούνται περισσότερο με τον ποδόσφαιρο, ότι είναι ένας άνθρωπος που τις αποφάσεις του δεν μπορούμε να τις ξέρουμε. Ακριβώς. Όποιες και είναι αυτές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις αποφάσεις του. Οπότε λοιπόν, ας δούμε τι θα γίνει, ας περιμένουμε την Παρασκευή, να δούμε τι θα πει και ο Πρέλεβιτς, να δεχτεί και όλες τις ερωτήσεις που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, ωραία, και από πάρα πολύ κόσμο, ανοιχτή θα εκπαιδευτεί, ο Πρέλεβιτς μπορεί να την ερωτήσει. Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Καλά, εννοείται ότι θα πρέπει να γίνονται τα ερωτήματα direct, είναι το πιο αρσενικό. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Εννοείται. Θα μάθουμε αύριο έγινε... μέρα και... όχι μέρα, ώρα και τόπο. Νομίζω για 12-1 κάπου εκεί θα γίνει. τι. Okay. Γιατί Νίκο... Μπορεί να γίνει το απόγευμα, ξέρω εγώ τι θα σου πω. Δεν θα γίνει το απόγευμα. Μπορεί να γίνει με φίλε 8. Πώς θα βλέπεις. Δεν θα γίνει 8. Δεν θα προλάβουμε μεσημέριδες, όχι. Μεσημέρι αυτό θα γίνει, σου λέω. Δεν το λέω επειδή έχουμε εμείς εκπομπή και πρέπει να γίνεται συνέντευξη τύπου σε εμάς. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Σωστά. Εντάξει, Νίκο, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Βιερίνια δεν είναι μια καλή λύση σταυρό για επενδυτή στο μπάσκετ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε γρήγορα την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του αγώνα. Το πάγκο με την Ξάνθη. Πόσα νούμερα, μέτρα λοιπόν, λίγο. Λοιπόν, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 27. 2, 10, 15, 17, 2, 10, 15, 23. 17, 23. Λοιπόν, 2. Μωυσής Στεφανίδης σε 8.33. Το 10. Ιωαννίδης Απόστολος, 4.42. Το 15. Βασίλης Βαγιόπουλος, 4.27. Γούναρης Δημήτρης στο 5.25 και Νίκος Σωτηριάδης σε 2.10 το κινητό του. Στεφανίδης Μωυσής, Ιωαννίδης Απόστολος, Βαγιόπουλος Βασίλης, Γούναρης Δημήτρης, Σωτηριάδης Νίκος, τα 5 σημερινά εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Είχαμε αρκετή συμμετοχή για το Chelsea ΠΑΟΚ στο θέατρο Βεργίνα και στις διπλές προσκλήσεις. Θα επανέλθουμε και αύριο. Και να δείτε το Chelsea ΠΑΟΚ στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης τη μεθεπόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με το Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλους.